Μικρή ήταν η συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πέμπτης από πλευράς των εργαζομένων των ΟΤΑ που έγινε έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Ελάχιστοι εκείνοι που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει υπό ΕΟΤΑ. Ο Χρήστος Μεντής, ερωτηθεί σχετικά, δεν αρνήθηκε τη μικρή συμμετοχή στην απεργία, λέγοντας ότι δεν έκαναν αυτό που θα έπρεπε να είχαν κάνει και ότι ο καθένας έχει την ευθύνη του γι' αυτό, θέλοντας έτσι να δείξει τι επικρατεί και στο εσωτερικό. Στο μεταξύ, το μεγάλο θέμα είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων. Η θερμοκρασία χτυπά κόκκινα και η κατάσταση γίνεται φιαλτική. Οι πολίτες έχουν από τη μία τις υψηλές θερμοκρασίες και από την άλλη τη δυσοσμία που αναδύεται από τους όγκους σκουπιδιών, αν και σε πολλές περιοχές έχουν ήδη μαζευτεί πολλά σκουπίδια. Ο κύριος Μεντής ρωτήθηκε σχετικά, μιας και ο αντιδήμαρχος κύριος Κατριτζίδης, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, υποστήριξε ότι η πρωινή βάρδια έγινε κανονικά. Ο κύριος Μεντής υποστήριξε ότι το βάρος δεν το έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά οι κυβερνώντες. Μάλιστα, είπε για ακόμη μια φορά ότι οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση πολλά τμήματα, μεταξύ αυτών και την αποκομιδή. Μέρα που έχει εξαγγείλει για απεργία και κινητοποίηση η Ομοσπονδία, κάνουμε τη συγκέντρωση εδώ στο Δημαρχείο με τους συμβασιούχους. Στην Αθήνα γίνεται συγκέντρωση και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και μετά θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή και θα αποφασίσει για την παραπέρα πορεία ή κινητοποίησεων ή αν θα ανασταλεί η κινητοποίηση. Εκείνο όμως που εμείς θέλουμε ακόμα μια φορά να απευθυνθούμε στον κόσμο ότι δεν είναι υπεύθυνοι για την κατάντια που μας έχουν φέρει τα μνημόνια από τους κυβερνώντες, εάν οι εργαζόμενοι είναι τόσο πολύ οι άνεργοι, εάν κλείνουν τα μαγαζιά, εάν έχουν ξενιτευτεί πάνω από 500.000 νέοι άνθρωποι που ξόδεψαν οι γονείς μια τεράστια περιουσία, αυτό είναι αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής και θέλουν βέβαια και άλλους ανέργους να ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα και άλλες υπηρεσίες και να μην ακούσουμε αυτά τα οποία λένε και ούτε αυτά τα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και όψον όπου θα τα δούμε θα προχωρήσουν. Γιατί είναι δέσμοι μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Για μία ακόμη φορά και νομίζω ότι έχουμε την κατανόηση και την είχαμε του κόσμου ανεξάρτητα αν και υπάρχει πρόβλημα, δεν λέμε με το πρόβλημα των σκουπιδιών, όμως ο αγώνας πάντα δημιουργεί κάποιο πρόβλημα που το δημιουργούν όμως οι κυβερνώντες. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είναι τα σκουπίδια, αύριο όταν είναι εκπαιδευτική είναι τα σχολεία, όταν είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που κινδυνεύει πραγματικά η υγεία γιατί δεν υπάρχουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες όπως πρέπει, κινδυνεύουν από εκεί. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να δούμε όμως ποιος είναι ο πραγματικός αίτιος. Πραγματικός αίτιος αυτής της πολιτικής είναι τα μονοπόλια και το υπαλληλικό τους προσωπικό που είναι οι κυβερνώντες. Κύριε Μεντή, μισό λεπτό, γιατί εδώ μιλάμε για θέμα δημόσιας υγείας. Μιλάμε για απορρίμματα τα οποία είναι μέρες στους δρόμους και δεν μπορείτε να λέτε από κάποια στιγμή, φαντάζομαι και μετά, ότι υπάρχει κατανόηση του κόσμου, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει κατανόηση του κόσμου. Ο κόσμος απαιτεί να μαζευτούν τα σκουπίδια γιατί πληρώνει γι' αυτό, πληρώνει τα αποδοτικά τέλη. Βεβαίως και δεν έχει την υπηρεσία που πρέπει, ενώ πληρώνει. Πληρώνει νερό, αλλά δεν έχει την υπηρεσία που πρέπει. Πληρώνει φόρος, αλλά δεν έχει την υπηρεσία της υγείας που πρέπει. Πληρώνει τα δανεικά και αγύριστα και αυτά που πληρώνει το κράτος στους δανειστές και τους τοκογλύφους και δεν έχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Και γενικότερα ο λαός. Και λέμε βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, όμως υπεύθυνοι για αυτό το πρόβλημα είναι οι κυβερνώντες. Και τι έχει να κερδίσει αλήθεια ο Γιαννιώτης αν ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα που θα τα πάρουν τα χρήματα οι εργολάβοι πολλαπλάσια και όχι μόνο αυτό αλλά θα πληρώνει και τους εργαζόμενους όπως γίνεται με αυτές τις εταιρείες που δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι με 400 ευρώ και απλήρωτοι. Ό,τι γίνεται σε όλες τις δουλειές σήμερα των ιδιωτικών χώρων. Κατά κόρον, έτσι μπορεί να υπάρχει και καμία επιχείρηση. Αυτό έχει να κερδίσει κάτι ο κόσμος, ο απλός, προφανώς όχι. Τον αντίον θα πληρώνει και θα αυξηθούν τα ανταποδοτικά που θα πληρώσουν και εξάλλου έχουμε τέτοιου είδους σημεία όπως είναι, αν θέλετε, στη γη όπως γίνεται και αλλού όπως πάνε τα συνεργεία καθαρισμού είτε νοσοκομεία είτε σε άλλες υπηρεσίες είτε στο πανεπιστήμιο κτλ. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω. Σήμερα το πρωί σε συνομιλία που είχαμε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κ. Δημήτρη Κατριτζίδη, μου είπε κατηγορηματικά και επίσημα ότι λειτουργεί κανονικά η πρωινή βάρδια στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών. Πώς έχουν τα πράγματα κάτω να πει. Ναι, σήμερα δεν έγινε κατάληψη από τους εργαζόμενους. Όντως βγήκαν τα πληρώματα. Όμως ο κύριος, επειδή τον άκουσε ο κύριος Κατριτζίδης, δεν είπε ότι είναι και απεργοί 22 και κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι. Προφανώς βγήκαν τα απορριμματοφόρα.
μπορούν να βγουν 10 απορριμματοφόρα. Από τη στιγμή που ούτε οι άδειες είναι, ούτε τα ρεπό είναι. Και βέβαια ο κύριος Κατριτζίδης τον άκουσα, γιατί πέταξε και το. Βεβαίως είναι ωραίο πράγμα η απεργία. Και ο ίδιος, όπως οι εργαζόμενοι παλεύουν για να σταθεροποιήσουν την εργασία τους, και ο ίδιος παλεύει με αυτά που είναι και αυτά που κάνει, και το γνωρίζουμε πολύ καλά, να σταθεροποιήσει και αυτού τη δουλειά του σαν αντιδήμαρχος. Στην απεργία. Εδώ βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει συμμετοχή μεγάλη από το μόνιμο προσωπικό. Έχουμε ευθύνη. Την αλληλεγγύη που έπρεπε να δείξουμε δεν την έχουμε δείξει. Όλοι οι εργαζόμενοι, αυτό είναι γεγονός. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχει ο καθένας, νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε μόνο εδώ. Τόσοι που είμαστε, έπρεπε να είμαστε πολύ κόσμος.